Πρόσφατη έρευνα στην Ιταλία έδειξε ότι οι πολίτες θεωρούν πως ο Εμμανουέλ Μακρόν έπραξε σωστά προκηρύσσοντας πρόεδρες εκλογές μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Παράλληλα, μόλις το 20% ανησυχεί για άνοδο της ακροδεξίας στην εξουσία της Γαλλίας. Στη Ρώμη, πάντως, οι Ιταλοί που μίλησαν στο Euronews θεωρούν ότι υπάρχει κίνδυνος. Αυτή η αλλαγή προς τα δεξιά είναι ανησυχητική. Και η Γαλλία δεν είναι η μοναδική χώρα όπου συμβαίνει. Οι αναλυτές στην Ιταλία θεωρούν ότι το κόμμα της Μελόνι μπορεί να αποτελέσει ένα παράδειγμα για αντίστοιχες δυνάμεις όπως της Μαρίν Λεπέν. Πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρο πως την αδυναμία του Μακρόν βλέπει θετικά η Ιταλική κυβέρνηση. Εκτός αυτού, και άλλα δεξιά κόμματα μπορούν να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Μελόνι. Όχι μόνο είναι δεξιό κόμμα, αλλά παραμένει και ευρωσκεπτικιστικό. Όσοι Γάλλοι ζουν στην Ιταλία έχουν ήδη την εμπειρία από τη Μελόνι. Πρέπει να πω ότι ανησυχώ και είναι η πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που η ακροδεξιά ανεβαίνει στην εξουσία. Αυτό που με καθησυχάζει λίγο είναι που έχω δει την κυβέρνηση της Μελόνι να συνεργάζεται καλά με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Έτσι, εάν ο Εθνικός Συναγερμός βρεθεί στην εξουσία στη Γαλλία, ελπίζω να είναι ισορροπημένα τα πράγματα όταν θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις πλέον ακραίες προτάσεις. Οι νεότερες γενιές στην Ιταλία έχουν εντυπωσιαστεί με το πόσο απασχολούν την ιταλική κοινή γνώμη οι γαλλικές εκλογές. Ο κόσμος μιλά πολύ για τις γαλλικές εκλογές στην Ιταλία. Εξεπλάγιν, διότι στη Γαλλία μιλάμε λίγο για τις ιταλικές εκλογές σε σχέση με το πόσο μιλούν εδώ για τη γαλλική πολιτική. Ο κόσμος σε όλο τον πλανήτη θα πρέπει να συνειδητοποιήσει τι θα συμβεί εάν ο Εθνικός Συναγερμός βρεθεί στην εξουσία τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει κάτι να κάνουμε και να ψηφίσουμε. Η έννοια της πολιτικής σταθερότητας είναι νέα στην Ιταλία μετά από πολλές δεκαετίες. Εξού και τα βλέμματα τώρα είναι στραμμένα στη Γαλλία, που μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με την πολιτική αστάθεια.